απόφαση για πάυση Οδυσσέα Μιχαηλίδη και μιας κοινωνίας η οποία εκδηλώνει όχι μόνο τη δυσπιστία της, αλλά πλέον και την οργή της. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης είναι κοντά μας για να μας απαντήσει. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, κύριε Αργυρού, καλησπέρα. Το συνταγματικό αποφάσισε μεν πάυση του Γενικού Ελεγκτή για ανάρμοστη συμπεριφορά και είναι μια εξέλιξη η οποία όντως προκάλεσε μια οργήλια αντίδραση από την κοινωνία. Αποτυπώνεται τουλάχιστον δημοσκοπικά. Το είδαμε χθες βράδυ από τη δημοσκόπηση του ΣΥΓΜΑ. 8 στους 10 θεωρούν ότι θα αυξηθούν υποθέσεις διαφθοράς και σχεδόν 1 στους 2, και εδώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο, θεωρεί ότι οι δικαστές, το δικαστικό σύστημα είναι ένα διεφθαρμένο σύστημα. Τι θα κάνετε εσείς ως Υπουργός Δικαιοσύνης για να αλλάξει αυτή η εικόνα? Μπορεί να αναχτηθεί αυτή η χαμένη εμπιστοσύνη? Να σας πω πρώτα απ' όλα να πούμε ότι τη δημοσκόπηση την έχω δει και χθες τα αποτελέσματά της, του ΣΥΓΜΑ, και όντως υπάρχουν κάποια αρνητικά πρόσημα σε αυτή τη δημοσκόπηση. Δεν πάβει η δημοσκόπηση αυτή, κυρία Αργυρού, να αντικατοπτρίζει, να είναι ένας καθρέφτης, να φωτογραφίζει, αν θέλετε, την τάση και το αίσθημα της κοινής γνώμης, τις ώρες, τις στιγμές ή τις πολύ λίγες μέρες που διεξάγεται αυτή η δημοσκόπηση. Εάν πάμε στις 26 του Απρίλη, όταν είχε τότε καταχωρηθεί η αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα και όταν ο παυθής Γενικός Ελεγκτής, ο κύριος Μιχαηλίδης, είχε πει ότι με ανακούφιση έλαβα γνώση αυτής της διαδικασίας, αφού επιτέλους θα κριθώ από αντικειμενικούς, ανεξάρτητους και αδέκαστους δικαστές και κριτές. Εάν λοιπόν γινόταν τότε μία παρόμοια δημοσκόπηση, είμαι βέβαιος ότι η κοινή γνώμη θα έλεγε πολύ θετικότερα λόγια και θα είχε να εκφραστεί με θετικότερο τρόπο από ό,τι χθες για τους συγκεκριμένους δικαστές. Οι δικαστές αυτοί, το έχω πει, είναι άνθρωποι με τρομερά προσόντα και εμπειρία και ας μην ξεχνάμε ότι αρκετοί από τους σημερινούς επικριτές αυτών των δικαστών ήταν στο πρόσφατο και όχι απότερο παρελθόν χειροκροτητές των ίδιων αυτών δικαστών για κάποιες άλλες επίσης σημαντικές για την Κύπρο αποφάσεις που είχαν λάβει τότε. Συνεπώς έχουμε μία κοινή γνώμη και μία κοινωνία η οποία στην απελπισία της, αν θέλετε, να παταχθεί η διαφθορά και να υπάρξει τιμωρία, επηρεάζεται σαφώς από δηλώσεις και από το τι λέει ο Γενικός Ελεγκτής. Η κοινή γνώμη είναι πεπισμένη κάθε φορά που θα μιλήσει ο Γενικός Ελεγκτής, εφόσον μου λέτε ότι επρόκειτο για δήλωσή του τον περασμένο Απρίλιο, με την οποία έλεγε ότι είναι χαίρομαι γιατί αδέκαστοι δικαστές θα λύσουν αυτό το ζήτημα. Κύριε Άργυρο, είμαστε στο χώρο της δικαιοσύνης, ο υποφαινόμενος και όχι μόνο, και πάρα πολλοί από αυτούς οι οποίοι ήδη τώρα χαρακτηρίζουν με αρνητικό τρόπο τους συγκεκριμένους δικαστές εδώ και δεκαετίες. Επαναλαμβάνω ότι τα συγκεκριμένα άτομα χαιρούν τεράστιας εκτίμησης και είναι αδέκαστοι δικαστές. Στο κομμάτι που έχετε αναφερθεί επίσης της δικαιοσύνης, το οποίο αφήσαμε πίσω, γιατί η δημοσκόπηση αφορούσε και τον τομέα, το κομμάτι της δικαιοσύνης, οφείλω να πω ότι πέραν από τα υποκειμενικά κριτήρια των γνωμών των διαφόρων ατόμων που έχουν εκφραστεί για την δικαιοσύνη, υπάρχουν και κάποια αντικειμενικά κριτήρια. Το αντικειμενικό κριτήριο και το πιο σοβαρό είναι το αποτέλεσμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το λεγόμενο κράτος δικαίου. Η έκθεση του κράτους δικαίου, το λεγόμενο rule of law, εκδίδεται διαδοχικά κατέτος από το 2020 και οφείλω να ομολογήσω ότι για το 2024, με βάση το σύνολο των μεταρρυθμίσεων που η Κυπριακή Δημοκρατία άρχισε σε σχέση με την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, είναι η καλύτερη έκθεση που είχε ποτέ γίνει για το κομμάτι της δικαιοσύνης στην Κύπρο. Τα αποτελέσματα είχαμε την ευχέρεια να τα εκφράσουμε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών μόλις πριν 15 μέρες και οφείλω να ομολογήσω ότι η πλήστα των σχολείων ήταν θετικά για το επίπεδο και το πώς προχωρά η δικαιοσύνη στην Κύπρο. Υπάρχουν προβλήματα. Αυτό σημαίνει γίνονται διορθωτικές ενέργειες. Πολύ σωστά. Υπάρχουν προβλήματα. Τα προβλήματα είναι και σοβαρά. Παρά τα αυτά, είμαι πεπισμένος ότι η κυβέρνηση με την όλη πολιτική είναι σε θέση να επιλύσει σημαντικό αριθμό αυτών των προβλημάτων, κάτι το οποίο έχει ήδη επιληθεί, όχι τον 1,5 χρόνο, αλλά επαναλαμβάνω τα τελευταία 4 χρόνια με βάση αυτή την αντικειμενική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ζήτημα είναι όμως ότι δεν πείθεται η κοινή γνώμη και είναι εκεί ίσως
που θα πρέπει να και σε εκείνη την πτυχή που θα πρέπει να εγκύψετε, εάν πράγματι γίνονται, που γίνονται, λέτε, μας το πιστοποιούν οι Ευρωπαίοι με αυτή την έκθεση για το κράτος δικαίου. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι ενέργειες θα πρέπει να τις αισθανθεί και η κοινωνία ή τα αποτελέσματα αυτών των προσπαθειών και των μέτρων που λαμβάνεται. Αυτός είναι και ο λόγος που βγάζουμε συνέχεια συγκεκριμένα στατιστικά και αριθμούς, όπως για παράδειγμα το κομμάτι των λεγόμενων καθυστερημένων υποθέσεων, για το οποίο ήδη έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με αυτό το κομμάτι. Οπότε τα θετικότερα αποτελέσματα δεν μπορούμε να τα δούμε αμέσως, αλλά ελπίζω ότι θα τα δούμε σε κάποιο χρόνο. Όμως αυτός ο χρόνος δεν είναι πολύ μακριά. Αυτό είναι ελπιδοφόρο. Τώρα, τα όσα βεβαίως επακολούθησαν της διαδοχής του κυρίου Μιχαηλίδη, άνοιξαν, αν θέλετε, κύριε Υπουργή, και μια πολιτική συζήτηση ως προς το εάν θα πρέπει να υπάρχει ένας μόνιμος αντικαταστάτης της Προέδρου της Βουλής ή του Προέδρου, του εκάστοτε Προέδρου της Βουλής και συνεπώς και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κύριε Αργυρού, έχω ακούσει με μεγάλη προσοχή πάρα πολλά σχόλια. Αυτό το οποίο οφείλω να πω όχι μόνο σαν υπουργός, αλλά και σαν νομικός, είναι ότι η διαδικασία αναπλήρωσης και αντικατάστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας και του εκάστοτε Προέδρου της Βουλής είναι συνταγματικά θεσμοθετημένη. Αν δεν απατώμε, είναι το άρθρο 36 και 72. Το άρθρο 36 σε σχέση με τον Πρόεδρο αναφέρει ότι αυτός αντικαθίσταται από τον εκάστοτε Πρόεδρο ή την σήμερα ημέρα από την Πρόεδρο της Βουλής. Αντίστοιχα, το άρθρο 72 αναφέρει ότι την Πρόεδρο της Βουλής ή τον Πρόεδρο αναπληρεί ο γεραιότερος των βουλευτών, εκτός εάν άλλος πώς ήθελε αποφασίσει η Βουλή. Αυτή λοιπόν η τελευταία φράση που την βρίσκουμε στο συγκεκριμένο άρθρο 72 δίνει την ευχέρεια σε αυτή την Βουλή την ίδια να αποφασίσει αν τυχόν θα ήθελε να αλλάξει αυτή την συγκεκριμένη θεσμοθετημένη τακτική όπως αναφέρεται στο Σύνταγμα. Άρα λοιπόν θα δούμε και τι θα πούν αύριο στη σύσκεψη των αρχηγών για αυτό το ζήτημα. Είναι η ώρα, πιστεύετε, μετά από όλο αυτό, μετά από την ανακοίνωση και του διορισμού ή του νέου Γενικού Ελεγκτή, είναι η ώρα να αρχίσει μια μεταρρύθμιση και στην ελεγκτική υπηρεσία αλλά και στην νομική υπηρεσία, κύριε Χαρτσιώτη? Η ώρα έχει έρθει και ήδη, κυρία Αργυρού, έχει αρχίσει η μεταρρύθμιση. Έχω ήδη αναφέρει ότι έχω προβεί σε μια καταρχή συνάντηση με τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, όπου επεξηγήθηκε η φιλοσοφία και το όλο σκεπτικό της μεταρρύθμισης της νομικής υπηρεσίας, που πολύ γενικά, όπως έχει λεχθεί επανειλημμένως, αναφέρεται σε ένα διαχωρισμό των εξουσιών με την δημιουργία ενός νέου θεσμού, αυτού του Γενικού Δημοσίου Κατηγόρου και του Βοηθού Γενικού Δημοσίου Κατηγόρου, που θα αφορά και θα αποκτήσει γενικότερα τον τομέα του ποινικού δικαίου ή των ποινικών διώξεων, όπως λέγεται, στην νομική υπηρεσία. Αντίστοιχα, ενώ είχε προγραμματιστεί συνάντηση με τον Παυθέντα Γενικό Ελεγκτή, αυτή δεν έγινε εξ αντικειμένου λόγω των γεγονότων στις 23 του μήνα, και χθες είχα συνάντηση με τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή, στον οποίο επίσης είχα εξηγήσει, είχα την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις σε σχέση με το όλο σκεπτικό και την δομή ακριβώς του εξυγχρονισμού της ελεγκτικής υπηρεσίας. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω, γιατί ακούω κατά καιρούς διάφορες θέσεις και απόψεις, ακόμη και από βουλευτές, ότι πουθενά δεν επηρεάζεται, καθόλου δεν επηρεάζεται η μεταρρύθμιση της ελεγκτικής υπηρεσίας, αλλά και η δημιουργία του ελεγκτικού συμβουλίου, όπως το έχουμε ρυθμίσει καταρχήν νομοθετικά, με τον διορισμό του νέου Γενικού Ελεγκτή. Για να αντιληφθούμε, κύριε Υπουργέ, θα υπάρχει Γενικός Ελεγκτής, Βοηθός Γενικός Ελεγκτής και ένα ελεγκτικό συμβούλιο? Πάρα πολύ σωστά. Δεν καταλύεται δηλαδή ο θεσμός του Γενικού Ελεγκτή και του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή? Πάρα πολύ σωστά έχετε πει. Πρόκειται για ένα πολύ λεπτό συνταγματικό θέμα, στο οποίο στο συγκεκριμένο άρθρο του 115 και πάλι αν δεν απατώμε, προβλέπεται το λεγόμενο μονοπρόσωπο που αφορά τον Γενικό Ελεγκτή και τον Βοηθό Γενικό Ελεγκτή. Και αν θυμάστε, είναι πάνω σε αυτό το άρθρο που υπήρξαν ισχυρισμοί παλαιότερα ότι είναι αδύνατον οποιοδήποτε να το αγγίξει. Αυτό το οποίο εμείς προχωρούμε, και απλά επιτρέψετε μου να μην πω περισσότερο
περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί θεωρώ ότι ηθικά διοντολογικά είναι ορθότερο να τύχει ενημέρωση ο νέος Γενικός Ελεγκτής αφού δώσει τη σχετική διαβεβαίωση. Είναι να επιβεβαιώσω αυτό που έχετε πει. Δηλαδή, πέραν από αυτό τον συγκεκριμένο θεσμό του Γενικού Ελεγκτή και του Βοηθού Γενικού Ελεγκτή, παράλληλα δημιουργείται και το Ελεγκτικό Συμβούλιο, στο οποίο βεβαίως μετέχουν ο Γενικός Ελεγκτής και ο Βοηθός Γενικός Ελεγκτής ως πρόεδρος, αντιπρόεδρος, συν συγκεκριμένος αριθμός μελών. Που απομένει να δούμε τις αρμοδιότητες και αναμένουμε να δούμε και πώς θα λειτουργήσει αυτό το συμβούλιο. Σωστά, είναι οι αρμοδιότητες, ο ρόλος και ακριβώς ο τρόπος λειτουργίας όπως τον έχετε ακριβώς εκθέσει. Είστε πολιτικός προϊστάμενος της αστυνομίας. Σήμερα προέκυψε ένα νέο ζήτημα και βεβαίως δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω για την υπόθεση Νίκου Λοϊζίδη, ο οποίος διώκεται πειθαρχικά, επίσης για ανάρμοστη συμπεριφορά και δεν έχουμε ακόμα αντιληφθεί για ποιο πράγμα ακριβώς διώκεται ο κύριος Λοϊζίδης. Δηλαδή, διώκεται ο λόγος ενός ανθρώπου που καταγγέλει στρεβλώσεις στο αστυνομικό σώμα. Διώκεται ο συνδικαλιστής. Τι ακριβώς... Πρώτα απ' όλα, με όλο το σεβασμό να σας διορθώσω ότι δεν πρόκειται για ένα νέο γεγονός. Εξ όσων γνωρίζω και έχω πληροφορηθεί, υπάρχει μια πειθαρχική διαδικασία η οποία ηγέρθη ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 και αφορά κάποιες καταγγελίες αναφορικά με δηλώσεις του κυρίου Λοϊζίδη τον Νοέμβριο του 23. Και αν δεν με απατάει η μνήμη μου, αμέσως μετά την επίδοση του σχετικού εντύπου, ο κύριος Λοϊζίδης τον Απρίλιο του 24 είχε προβεί και σε λεπτομερή δημοσιογραφική διάσκεψη για αυτό το ζήτημα. Ναι. Το ανέλησε, ανεφέρθη σε λεπτομέρειες και μάλιστα από ό,τι θυμάμαι είχε δώσει και στην δημοσιότητα, είχε δείξει τα σχετικά έντυπα. Συνεπώς δεν πρόκειται για μια νέα αυτή καθ' αυτή διαδικασία, αλλά είναι μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε. Ο κάθε οργανισμός, κύριε Αργυρού, διέπεται από ένα πειθαρχικό κώδικα τρόπου συμπεριφοράς. Έτσι και η αστυνομία έχει τους δικούς της πειθαρχικούς κανονισμούς. Που τι είναι... επιβάλλουν ομερτά, δεν επιτρέπεται να μιλήσει κανείς, δεν επιτρέπεται να καταδείξει, ας πούμε, προβλήματα ή ζητήματα. Κοιτάξτε, και πόσο δε μάλλον όταν είναι και συνδικαλιστής. Κοιτάξτε, στο κομμάτι αυτό δεν θα επισέλθω να δώσω ανάλυση και λεπτομέρειες, γιατί θεσμικά, ως πολιτικός προϊστάμενος, μου είναι δύσκολο και στενάχωρο να επισέλθω σε λεπτομέρειες για μια διαδικασία πειθαρχικής φύσεως, η οποία ηγέρθη καθαρά μεταξύ του αρχηγού της αστυνομίας και του κυρίου Λοϊζίδη. Καθηκόντως εγώ ως πολιτικός προϊστάμενος δεν εμπλέκομαι σε αυτές τις διαδικασίες, αφού αφορούν αποκλειστικά τα έσω, τα ενδότερα, αν μπορώ να το πω έτσι, του αστυνομικού σώματος και των κανονισμών που διέπουν τις σχέσεις ηγεσίας, αστυνομικών οργάνων και τρόπου συμπεριφοράς. Παρά τα αυτά, επαναλαμβάνω, δεν πρόκειται για ένα νέο γεγονός. Είναι ένα γεγονός το οποίο όλοι γνωρίζουμε και επαναλαμβάνω έγινε δημοσιογραφική διάσκεψη. Οπότε ας αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Επαναλαμβάνω, είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι άμεσης φύσεως. Ξεκίνησε, όπως είπα, τον Απρίλιο και εξ όσο γνωρίζω δεν έχει μπει καν στην ουσία της εξέτασης της ακόμη. Ναι. Ακόμα και τις επόμενες ώρες θα σας πάρω, και αυτό είναι το τελευταίο μας ερώτημα γιατί μας πιέζει και ο χρόνος, κύριε Υπουργέ. Ακόμη και τις επόμενες ώρες είναι πιθανή μία χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στο Λίβανο. Είμαστε προετοιμασμένοι και σε ποιο βαθμό, σε ποιο επίπεδο αν θέλετε, είναι τα μέτρα ασφάλειας που έχουμε στην Κύπρο τώρα? Όντως είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, κυρία Αργυρού. Ναι, και τολμώ να πω ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο, όπως ήταν και στο παρελθόν. Η αστυνομία βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας. Υπάρχει επίσης και εμπλέκεται το Υπουργείο μας το γνωστό σχέδιο Εστία, το οποίο έχει ενεργοποιηθεί και επίσης είναι σε ύψιστο βαθμό ετοιμότητας. Το σχέδιο Εστία, όπως είναι γνωστό, έχει να κάνει με την μετεγκατάσταση υπηκών τρίτων χωρών. Ναι. Είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Και επίσης, ανά πάσα στιγμή ενεργοποιείται και το σχέδιο Ναυκράτης. Το σχέδιο Ναυκράτης έχει να κάνει με την αυξημένη επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων του κράτους, σε περίπτωση που ήθελε λόγω του πολέμου να έχουμε αυξημένες μεταναστευτικές ροές ή παράνομες ροές προς την Κύπρο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρτσιώτη, που ήσασταν απόψε εδώ κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ, ήταν χαρά μου.